Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του One Channel στη νοηματική γλώσσα. Μήνυμα νίκης της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγρίνιο, κάνοντας λογοπαίγνιο με εκλογικό τρίποντο την ίδια ώρα που τροφή στην πολιτική αντιπαράθεση δίνει και η επίσκεψη που πραγματοποιεί σήμερα και αύριο στην Παλαιστίνη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επισημαίνει πως δεν υπάρχει προηγούμενο διπλωματικής επίσκεψης στην ευρύτερη περιοχή που να μην περιλαμβάνει και επίσκεψη στο Ισραήλ. Μήνυμα νίκης της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγρίνιο για να τριτώσει, όπως είπε, η επικράτηση του κυβερνώντος κόμματος μετά τις κάλπες του 2023. Και όταν θα ξαναέρθω, γιατί έρχομαι συχνά στην Ανατολία, μετά τις ευρωεκλογές, θα σας πω ναι, βάλαμε και το εκλογικό τρίποντο, ολοκληρώνοντας τις εκλογικές μας επιτυχίες με μια μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές. Πάμε μαζί λοιπόν σταθερά. Τολμηρά να φέρουμε την Ελλάδα πιο κοντά στην Ευρώπη. Μιλώντας στο Βήμα της Κυριακής, ο Στέφανος Κασελάκης τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει τη μάχη για να υπερβεί το 20% και να πετύχει την πολιτική αλλαγή. Στόχος μας είναι να τελειώσει η αποκρουστική αλαζονία του 41%. Μια μεγάλη πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε συνδυασμό με αποφασιστική άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ θα διαμορφώσει νέο πολιτικό τοπίο στη χώρα. Ψάχνω να βρω προσφορά για φέτα, 6,28 ευρώ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναζήτησε μέσω TikTok φέτα που κοστίζει 6,28 ευρώ. Πάω να βρω την προσφορά και αν δεν τη βρω, θα στείλω γράμμα στην Ούρσουλα. Dear Ursula, please, show me where I can find feta cheese for 6 euro and 28 cents, please. Thank you very much. Love, Kyriakos. Ο Στέφανος Κασελάκης, κατά την επίσκεψή του, θα επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα, τη Βηθλέμ και τη Ραμάλα. Δεν υπάρχει προηγούμενο διπλωματικής επίσκεψης στην ευρύτερη περιοχή που να μην περιλαμβάνει και επίσκεψη στο Ισραήλ, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μπορεί να είναι ευχάριστος κάποιος ο οποίος ασκεί πολιτική μόνο με selfies και βίντεο, τα οποία καλά είναι αρκεί να συνοδεύονται από περιεχόμενο. Όταν αυτό όμως πηγαίνει σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, είναι επικίνδυνο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Λιβαδιά ζήτησε στις 9 Ιουνίου ο λαός να στείλει καθαρή απάντηση στην αλαζονία του 41%. Να έχει ο λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές άλλη κυβερνητική επιλογή. Το μόνο χέρι που μπορεί να ανοίξει την πόρτα εξόδου του κύριου Μητσοτάκη από το Μαξίμου είναι το χέρι του Πασόκ. Το δικό του μήνυμα στους ψηφοφόρους έστειλε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η πολιτική που έχουν αυτά τα κόμματα στην ουσία βρίσκεται σε μια ενιαία στρατηγική που βάζει όρκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή για την οποία συζητάμε, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι της διαφθοράς. Την ανάγκη ανασυγκρότησης του χώρου της κεντροαριστεράς τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης. Το μείζον είναι στην κάλπη των ευρωεκλογών να σταλεί ένα σαφές μήνυμα αποδοκιμασίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στα κόμματα έχει σημαντικό κοινό συναγερμός 2 εβδομάδες πριν από την Ευρωκάλπη της 9ης Ιουνίου. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι εχμαλώτησε Ισραηλινό στρατιώτη σε ενέδρα που έστησε μέσα σε τούνελ στον καταβλισμό της Τζαμπάλια στη Βόρεια Γάζα. Το Ισραήλ διαψεύδει τους ισχυρισμούς των ένοπλων εξτρεμιστών την ίδια ώρα που το εσωτερικό της χώρας βράζει. Με νέες διαδηλώσεις, χιλιάδες άνθρωποι ζήτησαν άμεση απελευθέρωση των ομήρων και διάλυση της κυβέρνησης Νετανιάχου. Με αυτό το βίντεο, στο οποίο διακρίνεται βαριά τραυματισμένος άνδρας να σύρεται σε τούνελ κάτω από τη γη, οι εξτρεμιστές της Χαμάς ανακοίνωσαν ότι εχμαλώτησαν Ισραηλινό στρατιώτη στη Γάζα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ένοπλης οργάνωσης, σε επιχείρηση που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στον καταβλισμό της Τζαμπάλια, μέλη της Χαμάς έστησαν ενέδρα και κατάφεραν να παρασύρουν σε αυτοί Ισραηλινούς στρατιώτες. ومن ثم هاجم مجاهدونا بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان وأصابوها بشكل مباشر ومن ثم انسحب مجاهدونا بعد تفجير النفق المستخدم في هذه العملية بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري لها. Η είδηση προκάλεσε πανηγυρισμούς στη Γάζα και το Λίβανο. Το Ισραήλ αρνείται τους ισχυρισμούς της Χαμάς. All that the Israeli military is saying at the moment is that it's not true that a soldier is being held hostage as Hamas claims. There has been intense military activity in that area over the past week, with hospitals in Jabalia having been surrounded by Israeli military personnel. We know that conditions there have been getting very tough. Την ίδια ώρα στο Τελαβίβ χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν εναντίον της κυβέρνησης Νετανιάχου και ζήτησαν άμεση απελευθέρωση των ομήρων. Every day we wake up
to the dreadful news of another hostage leaving Gaza in a body bag. This cannot go on. We hope that this awful regime, this awful government will cease to exist and will go to election to recreate our faith in this democracy. Οι αρχές επιστράτευσαν έφυπους, αστυνομικούς και κανόνια νερού για να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ εξακολουθεί να σφυροκοπά τη λωρίδα, με τουλάχιστον 58 Παλαιστίνοι να έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες στην κεντρική και την νότια Γάζα. Πριν από λίγη ώρα άνοιξε για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες το συνοριακό πέρασμα Κέρεμ Σαλόμ. Σύμφωνα με Αιγυπτιακά μέσα, τα πρώτα 4 φορτηγά μετέφεραν καύσιμα στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ένας Τούρκος υπήκοος, ο οποίος είχε κάρτα ασύλου στη χώρα μας, συνελήφθη από τις αρχές για τη φωτιά στο όρος Εγάλεο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Βασίλη Κικίλια, ο συλληφθής είναι 33 ετών, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας, τη νοηματική γλώσσα ολοκληρώθηκε. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα καλό βράδυ. Καλή εβδομάδα σε όλους.